Ελλάδας έχει πολύ προοδευτικές θέσεις. Ξέρεις τι μου έλεγε τις προάλλες, μου λέει ο πολιτικός. Δεν είναι ο αφέντης του λαού, αλλά είναι η ρέτης του. Σου είπε τέτοια κουβέντα θα μεσάκες. Βέβαια, μου λέει εγώ την πολιτική. Δεν τη βλέπω σε προσωπική μου φιλοδοξία. Αλλά σαν θυσία, στον κομμό της ανθρωπότητας. Η θεατρική ομάδα του γυμνασίου Μελιγαλά έκλεψε τις εντυπώσεις παρουσιάζοντας το θεατρικό έργο «Θανασάκης ο πολιτευόμενος». Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του γυμνασίου Μελιγαλά, οι μαθητές έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και καταχειροκροτήθηκαν ανεβάζοντας ένα έργο ορόσημο για την χώρα μας, μια κοινωνική σάτιρα ηθών ελληνικής παραγωγής του 1954, στο οποίο είχαν πρωτοπαίξει Ντίνος Ηλιόπουλος, Βίρονας Πάλης, Άννα Συνοδεινού και άλλοι. Η συγκεκριμένη ταινία άλλωστε έμεινε στην ιστορία ως η καλύτερη ηθογραφία των προσβεβλημένων από το μικρόβιο του πολιτικού και των κατ' επάγγελμα πολιτευτών. Κοίτα μου λες, ο Μελέτης μου, μέλα μου. Στάσου, βρε Μελέτη μου, στάσου. Τι είναι, Μελούλα? Εγκάρ την ποδιά σου. Γιατί είναι, Μελούλα? Γιατί μυρίζει μπακαλιάρα, Μελέτη. Γι' αυτό. Μπακαλιάρα, σε φέρτε να μπακαλιάρα σου μυρίζει. Έτσι είναι αυτά. Είμαστε από το γυμνάσιο του Μελιγαλά, η θεατρική ομάδα του σχολείου. Παρουσιάσαμε σήμερα τη θεατρική μας παράσταση με τίτλο «Θανασάκης ο πολιτευόμενος» του Αλέκου Σακελάριου, ταινία γυρισμένη το 1954. Μια πολύ έντονη προσπάθεια και πολύ κοπιαστική δουλειά από το σύνολο των παιδιών που ασχολήθηκαν, με πολύ μεράκι όμως και πολύ καλή διάθεση. Εγώ είμαι ο Θανασάκης, έπαιξα το ρόλο του Θανασάκη. Πιστεύω ότι όχι μου πήγαινε, μπορούσα να το αντιμετωπίσω. Ο Θανασάκης ήταν ένας από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, ήταν τσιμπημένος με την πολιτική. Προσπάθησαμε πολύ όλοι, κουραστήκαμε. Το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό, γνώμη μας τουλάχιστον. Βοήθησαν πολύ οι καθηγητές του σχολείου, ο κύριος Σολδάτος. Με βοήθησε και ο διευθυντής μας. Εγώ ήμουν η Μέρη. Ήμουν αρευνισμένη με το Θανασάκη και κυρίως αδερφή του Μελέτη. Σαφώς και την είχα ψωνίσει εξαιτίας του Θανασάκη. Είχα έναν απαιτητικό ρόλο σχετικά, αλλά πιστεύω οραμένο στα μέτρα μου. Νομίζω πως το αντιμετώπισα αρκετά καλά και έφτασα τις προσδοκίες μου. Είχαμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη μας, μετά από πολλές προσπάθειες και μια περσινή εμπειρία όσο να είναι. Και σαφώς και είχαμε τη βοήθεια των καθηγητών μας, των φίλων μας, των γονιών μας, που όλοι συνέβαλαν σε αυτό το έργο. Εγώ έπαιζα το ρόλο του Μελέτη, ο οποίος ήταν ο μπακάλης και ήταν αδελφός της Μέρης. Και... αδελφός της Μέρης. Και δεν ήταν απαιτητικός ρόλος, μόνο ότι είχε πολλά λόγια να μάθεις. Αν και σε αυτή την προσπάθειά μας βοήθησε ο κύριος Σολδάτος που ήταν... ο σκηνοθέτης μας, ο κύριος Μίκης, μας βοήθησε σε όλη τη διαδικασία για να έρθουμε εδώ και να παίξουμε, καθώς και πολλοί άλλοι συντελεστές που βοήθησαν για να γίνει αυτό το έργο. Μα δεν γίνονταν κι αλλιώς. Τα αποτελέσματα ήταν εκείνα ακριβώς που περιμέναμε. Το προοδευτικό ναρκωτικό έδωσε ωραία συνθήματα. Και επόμενο ήταν τα συνθήματα αυτά να συγκινήσουν το λαό που έχει τόσο πολύ αναπτυγμένο το πολιτικό του εισιτήριο. Το έχει παραθυμάτωνε, δεν το έχει. Ο μεγαλύτερος τριάμβος που μπορούσε να γνωρίσει ένα κόμμα. Και εσύ μαζί με το κόμμα, έτσι. Βέβαια, είπαμε, 16.